Ανοίγει ο δρόμος για την ενίσχυση των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που τα χρόνια της ύφεσης στραγγαλίζονται λόγω έλλειψης ρευστότητας. Όπως δήλωσε σήμερα στο ράδιο 984 ο αντιπρόεδρος της Παγκρίτιας Τράπεζας Νίκος Μυρτάκης, την προσεχή Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για νέο δάνειο ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα είναι άμεσα εκταμιεύσιμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 1 Μαρτίου. Ο αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα έρθει στην Αθήνα και θα κάνουμε σε μια μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα την υπογραφή αυτής της συμφωνίας και θα έλεγα θα μιλήσουμε και για το μέλλον. Καταλαβαίνετε ότι όταν τιμάται η Παγκρίτια από τον αντιπρόεδρο και σε μια ανοιχτή εκδήλωση στην Αθήνα δείχνει ότι η όλη συνεργασία μέχρι τώρα ήταν άριστη και πολύ περισσότερο με το στρατηγικό επενδυτή για τον οποίο τους ενημέρωσα τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα αναγγέλθηκε το γεγονός, όλοι το επεδοκίμασαν και είπαν ότι ναι, ανοίγουν μεγαλύτερες προοπτικές για τράπεζα. Η είσοδος του διακεκριμένου τραπεζίτη με καταγωγή από την Κρήτη Μιχάλη Σάλα στην Παγκρίτια Τράπεζα αλλάζει τα δεδομένα στη σκακέρα του τραπεζικού συστήματος. Η Κρήτη μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης, υποστηρίζουν επιχειρηματίες και φορείς του νησιού, οι οποίοι σχολιάζουν τα νέα χρηματοοικονομικά δεδομένα αλλά και τις μεγάλες προοπτικές που ανοίγονται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κρήτη. Και η επιχειρηματικότητα της Κρήτη συνδέεται άμεσα με την τράπεζα και έχει και αυτή και σε αυτή να προσφέρει. Αλλά και με την συμμετοχή του αυτή θα αυξήσει τις θέσεις απασχόλησης στην τράπεζα συνολικά. Πραγματικά θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία προς όφελος και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και των εργαζομένων. Σίγουρα επενδυτικά κεφάλαια θα εισρεύσουν στην τράπεζα, οπότε θα την κάνουν ακόμα πιο δυνατή προς όφελος της κρητικής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα προχωρήσουν αναπτυξιακά χρηματοδοτώντας τον πρωτογενή και τον τουριστικό τομέα. Θεωρούμε πως είναι μια θετική εξέλιξη για τον τόπο μας, γιατί εισήρθανε καινούργια κεφάλαια στην αγορά της Κρήτης. Ο κύριος Μυρτάκης, μιλώντας χθες στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα αφορούν πέρα από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Επίκεντρο είναι η Κρήτη. Αυτό που σας είπα προηγούμενα, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες στην Κρήτη. Έτσι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη μια τράπεζα κοντά τους. Με τη στήριξη του κορυφαίου Έλληνα τραπεζίτη, η Παγκρίτια Τράπεζα διευρύνει περαιτέρω τις προοπτικές της προς όφελος συνεταίρων και πελατών.